Τώρα, αν Greece θα έχει και συνέχεια, το Νοέμβριο θα γίνουν οι τελικοί του μεγάλου αγώνα, με την Κρήτη να θέλει να επανέλθει στην κορυφή, εκεί που θα μπορούσε να βρεθεί και πέρσι, αφού βρέθηκε στη δεύτερη θέση με ελάχιστη διαφορά από τους πρώτους. Τα μέλη της κριτικής ομάδας που θα εκπροσωπήσουν τη Μεγαλόνισσο στον τελικό του Run Greece τιμήθηκαν σήμερα από χορηγό εταιρεία, μεταξύ τους και η Νίκη Μπελαδάκη, δημοσιογράφος του Νότος TV, αλλά και αθλήτρια. Να πούμε εδώ ότι η Κρήτη πέρυσι ήρθε δεύτερη πανελλαδικά και αυτή τη στιγμή, με όσα ακούγονται και όσα λένε μεταξύ τους αθλητές, στοχεύουν στην πρωτιά, στην πρώτη θέση. Μακάρι λοιπόν να είμαι κι εγώ έτσι ένα μικρό λιθαράκι που θα καταφέρει η ομάδα να φτάσει εκεί, στην πρώτη θέση. Ο αγώνας Run Greece Ηράκλειο απέκτησε τελικό που θα γίνει 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Εκεί θα συμμετέχει και πάλι η ομάδα της Κρήτης με 10 άνδρες αθλητές, 10 γυναίκες αθλήτριες που πήραν την πρόκριση από τον αγώνα Run Greece Ηράκλειο που έγινε τον Απρίλιο στο Ηράκλειο, ανάλογα την ηλικιακή τους κατηγορία. Η ομάδα της Κρήτης πάντα έχει επιτυχίες. Την πρώτη χρονιά ήταν στην πρώτη θέση. Από τις 7 περιφέρειες λοιπόν έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική παρουσία. Έχουμε και φέτος μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Στόχος λοιπόν φέτος της ομάδας η κατάκτηση των τίτλων? Όχι, πρώτα να περάσουμε καλά. Και μετά έχονται οι επιτυχίες. Εγώ ήμουν πάντα έτσι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με τη γυμναστική, αλλά δεν έτρεχα για εκτόνωση. Ο προπονητής μου ανακάλυψε ότι ήμουν καλή κι εγώ εκεί. Δυστυχώς τα ανακάλυψα σε μεγάλη ηλικία. Ο τελικός του Run Greece που θα γίνει στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου και θα έχει και φέτος φιλανθρωπικό σκοπό, θα διεξαχθεί με αγώνα 3.000 μέτρων.